ο κύριο Πάνο Ρινιώτη είναι ο ιδρυτή και ο διευθύνων σύμβουλο και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μα. Γεια σα, κύριε Ρινιώτη. Καλησπέρα σα. Έχω φάει αρκετή ώρα γιατί όλο και έβρισκα πράγματα που είχαν ένα ενδιαφέρον. Θα έχει όμω περισσότερο ενδιαφέρον να τα ακούσουμε από εσά. Τι ακριβώ κάνει αυτή η πλατφόρμα που έχει φτιάξει η εταιρεία σας. Πρακτικά, η πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει ε, αντιμετωπίζει κυρίως προβλήματα τα οποία είχαν οι διαχειριστές και, ε, από πολλά χρόνια τώρα, ε, όσο έχει να κάνει με προβλήματα διαχείρισης, κοινοχρήστων, ψηφοφοριών μέσα σε ένα κτίριο, ε, έβρεση κατάλληλων ε, επαγγελματιών για όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένα κτίριο. Ε, ε, οπότε, ξεκινήσαμε αναλύοντας τι ανάγκες των διαχειριστών και των ενίκων. Βρήκαμε τα προβλήματα τα οποία είναι καθημερινά και πολύ μεγάλα και αφορούν και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και χτίσαμε λύσει τεχνολογικές. Για, για, για πριν είναι... πάμε στι λύσει, ποια ήταν τα προβλήματα που ε, βάλατε κάτω, που εντοπίσατε και ήταν τα σημαντικότερα. Το αρχικό πρόβλημα ξεκίνησε, ήταν το πρόβλημα που είχα εγώ προσωπικά, ε, το οποίο ήταν να, να πληρώνουν τα, μετρη, τα κοινόξυτα με μετρητά. Mm -hmm. Σε πολλές πολυκατοικίε ακόμα πληρώνουν τα κοινόξυτα με μετρητά γιατί δεν υπάρχουν τραπεζικο ναι. μη... Ε, οι διαχειριστέ δεν ξέρουν πού να βάλουν τα αποθυματικά των πολυκατοικιών ε, και δεν υπάρχει και το infrastructure αυτό ε, υποδομή για να κάνουν αυτέ τι συναλλαγέ online. Ωραία. Ε, ειδικά μέσα στον κορονοϊό αυτό είχε μεγάλο πρόβλημα σε μένα προσωπικά. Και μετά στη συνέχεια, ψάξαμε λίγο πιο παραπάνω το κομμάτι των αναγκών. Είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο κομμάτι τη διαφάνεια, υπάρχουν προβλήματα στο κομμάτι των, ε, των συνελέσεων, υπάρχουν προβλήματα στο να μπορεί να βρει αξιόπιστου συνεργάτε. Για όλε τι υπηρεσίε που χρειάζεται ένα κτίριο. Υπάρχουν πολλέ ανάγκε μέσα σε ένα κτίριο και είναι πολύ δύσκολο ένα διαχειριστή μόνο του να το κάνει αυτό. Οπότε α πούμε, υπάρχουν τρει κατηγορίε, τρία πακέτα διαφορετικά που προσφέρει. Πάμε στο πακέτο που είναι δωρεάν. έτσι, Δεν χρειάζεται mm. να πληρώσει τίποτα. Τι κάνει αυτό το πακέτο, Μιλάμε για, το... για κοινόχρηστα, τα οποία φ... τιμολογούνται από εσά, φαντάζομαι με βάση. Κάποια μελέτη θέρμανσης, υποψιάζομαι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Θα σα πω. Για το τι πληρώνει. Κάτω... <συντήλια> πείτε, πείτε τα εσείς. Το free, το, πακέτ... το free το πακέτο του Billis είναι μια πόρτα για να μπει κάποιο εύκολα και γρήγορα, χωρίς κόστος, στον κόσμο του Billis. Ε, τι έχουμε φτιάξει δηλαδή και τι δίνουμε με το free πακέτο. Μπορεί ο διαχειριστή να μπει μέσα στην πλατφόρμα δωρεάν, να φτιάξει ένα λογαριασμό, να, να, φτιάξουμε το κτίριό του μέσα στην πλατφόρμα βάσει του καταστατικού, των χιλιοστών, τη μελέτη θέρμανσης που είπατε. Ε, οπότε μπαίνουν αυτά τα στοιχεία στην αρχή και μετά στη συνέχεια προσθέτονται έξοδα και εκδίδονται κοινόχρηστα. Οπότε ο διαχειριστή μετά μπορεί να πάρει τα εκτυπωτικά, ας πούμε, τα PDF και να τα στείλει μέσω email, να τα στείλει, να τα τυπώσει, να τα δώσει σε κάποιον. Χωρί κόστο. Γίνεται με το free packet. Χωρί κόστο. Μηδέν. Ουσιαστικά Σωστά. είναι το βασικό, βασικό, βασικό που κάνει ένας διαχειριστής. Να μπορεί Σωστή. να τιμολογήσει τις υπηρεσίε που έχουν, που έχουν τιμολογηθεί τέλος πάντων για τα οποία έχουν γίνει κάποια έξοδα και να γίνει ο διαμοιρασμός με έναν αντικειμενικό τρόπο. Σωστή. Πάμε παρακάτω. Ε, με, με ένα μικρό ε, τιμήμα βλέπω 10 προϊκόνο. ευρώ το μήνα. Έτσι. Mm -hmm. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Mm. Α έρθει και το εικόνα μπροστά για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατέ γιατί μιλάμε. Πάμε. Ωραία. Να προσθέσω λίγο ότι στο, στο δωρεάν πακέτο μπορεί ένα διαχειριστή να βρει και τι υπηρεσίε που χρειάζεται για το κτίριό του. Mm. Ε, το οποίο υπάρχει σε όλα τα πλάνα μα. Ε, πάω τώρα στο πακέτο που ξεκινά από 9,99 ευρώ το μήνα για όλο το κτίριο. Κι α έχουμε το λάπτοπ στον αέρα, εδώ να είμαστε. Πάμε. Mm -hmm. Ωραία. Λοιπόν, στο smart πακέτο μπορεί ο διαχειριστή. Να πάρει τραπεζικό λογαριασμό για το κτίριο του. Μέσα σε δέκα λεπτά έχουμε ανοίξει εμεί τραπεζικό λογαριασμό, mm -hmm. ε, χωρί την ανάγκη να υπάρχει εφημεία. Μπορεί να ε, προσκαλέσει τους ενίκους και τους ιδιοκτήτες του ενίκου και του ιδιοκτήτε του κτιρίου, οπότε έχουν και αυτή την πρόσβαση να βλέπουν και τον τραπεζικό λογαριασμό και τι συναλλαγέ και όλα τα έξοδα που είναι μέσα στην πλατφόρμα και να ψηφίζουν. Mm -hmm. ε, ε, έχουμε λοιπόν και τι ψηφοφορίε που μπορούν μέσα από την εφαρμογή μα, να φτιάξει ο διαχειριστή μια ψηφοφορία, να τη στείλει σε όλου, να ψηφίσουν ανάλογα τα χειριστή του καθενό. Αντί για τη συνέλευση, α πούμε, που γίνεται συνήθω για να υπάρχει μια απόφαση, με φυσική παρουσία να μπορεί να, γίνει πω... ηλεκτρονικά πια. Βεβαίω. Το πρόβλημα, το πρόβλημα, που υπήρχε εκεί πέρα είναι ότι οι ιδιοκτήτε δεν βρίσκονται συχνά στα κτίρια, πολλοί λείπουν, ε, πολλοί είναι στο εξωτερικό, κάποιοι είναι ξένοι. Οπότε όλοι αυτοί του είναι πολύ πιο εύκολο να πατήσουν ένα SMS που θα του έρθει με την ψηφοφορία, να πατήσουν την ψηφοφορία, να ψηφίσουν και να, να κρατήσουν τα πρακτικά μέσα στην εφαρμογή μας. Οπότε η πλατφόρμα πίση είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ναι, ναι. Οπότε, και οπότε, υπάρχει και, και το... μια ακόμη κατηγορία, το, το τρέχω λίγο, και mm -hmm. είναι η κατηγορία πρόπο αντιλαμβάνουμε ποια αφορά και πολλαπλά κτίρια, όχι μόνο μία πολυκατοικία. Αφορά πολλαπλά κτίρια, αφορά μεγάλα κτίρια, μπορεί να είναι κτίρια γραφείων. Ε, Συνήθω αφορά εταιρείε δηλαδή, που διαχειρίζονται μεγαλύτερο τρόπο ακινήτων. Πόσο καιρό έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, η εφαρμογή δηλαδή, και πώ τη σκεφτήκατε και την ξεκινήσατε. Ε, το ξεκίνησα, όπω σα είπα, επειδή το είχα εγώ προσωπικά σαν πρόβλημα στη δικιά μου πολυκατοικία τότε και ξεκίνησα να το φτιάχνω. Δεν είχα κάποια σχέση τότε με τον κλάδο, αλλά ε, ήταν εμπειρικό και ήξερα ποια είναι τα προβλήματα σαν χρήστη δηλαδή, τη πολυκατοικία και του κοινοχρήσου χώρου. Ε, και πρακτικά η εταιρεία ξεκίνησε το τέλο του 2021. Ε, φτιάξαμε την εφαρμογή, μια πρώτη version, ε, την τεστάραμε με αρκετά κτίρια και αναπτύσσαμε συνεχώ καινούργια ε, έτσι, λειτουργικότητα μέχρι το, τον Οκτώβριο του 2022, την οποία τη λανσάραμε στο κοινό. Ε, μαζί με μια χρηματοδότηση 805.000 που κλείσαμε με τη Lambda Development Genesis Ventures και 8 ακόμα Business Angels οι οποίοι μας στηρίξανε και από τότε μας στηρίζουν στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε αυτόν τον κλάδο και να τον κάνουμε πιο διαφανή και πιο καλό και εύκολο Εγώ θα από έλεγα τότε να τον έχουμε... εξυγχρονίσετε γιατί νομίζω ότι ναι. αυτό ήταν το, το κύριο ζητούμενο στον τρόπο που ναι. γίνεται αυτή η δουλειά Έχετε δίκιο. Ε, είναι ένα, κλάδο ένας κλάδος ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια λειτουργούσε με πάρα πολύ αρχαϊκό τρόπο. Ναι. Ε, οι εταιρείε δεν είχαν εξυγχρονιστεί και δεν είχαν και τα και, και, την όρεξη να εξυγχρονιστούν γιατί ήταν μικρές εταιρείε, οικογενειακές, μικρά γραφεία κτλ. Τα, τα, οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο, ε, ούτε τη γνώση. Οπότε ήρθαμε εμεί και να κουμπώσουμε και όχι να ανταγωνιστούμε αυτέ τι εταιρείε, αλλά να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε το, το, κλάδο... το εμεί πόσα άτομα αφορά, Εμεί είμαστε στις 13 άτομα. Mm -hmm. Και στα πλάνα σα. Να τρέξω λίγο την κουβέντα, γιατί τα... τελειώνει ο χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Τα πλάνα μα είναι να επεκταθούμε. Ε... Εμεί βγήκαμε στην Κύπρο πριν ένα μήνα. Ε... Στην Ελλάδα συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε. Έχουμε ένα πολύ καλό ρυθμό ανάπτυξη. Έχουμε χιλιάδες χρήσει αυτή τη στιγμή. Ε... Στην Κύπρο ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και κοιτάμε να δούμε και τουλάχιστον άλλη μια αγορά μέσα επόμενα δύο χρόνια. Μεγάλη αγορά ευρωπαϊκή. Mm -hmm. Στοχεύετε κάπου συγκεκριμένα. Κοιτάμε διάφορε χώρε μεγάλε. μπορεί να φανταστείτε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Και λύστε μου και μια τελευταία απορία, επειδή είναι αρκετά σύνθετο. <συνθέντε> Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι απλό. Από τη στιγμή που μπαίνουν δούνε και λαβήν τραπεζικοί λογαριασμοί, ει πράξει, ψηφοφορίε και όλα αυτά. Το θεσμικό, πώ το λύσατε. Το γεγονό δηλαδή ότι μπορώ να φανταστώ τι τράπεζε, για παράδειγμα, να είναι επιφυλακτικέ. Θεσμικά θέματα που αφορούν. Εμ, Ακόμη και θέματα του αστικού δικαίου. Πώς, πώς, ε, αν τα βρήκατε μπροστά σα, και αν χρειάστηκε να προσπαθήσετε να τα λύσετε, Θα σα πω ότι το πλαίσιο του κοινοχρήσεων είναι αρκετά γκρίζο. Ε, και αυτό είναι προβληματικό γιατί δημιουργεί προβλήματα στι πολυκατοικίε. Mm -hmm. ε, αφήνει χώρο στο να κάνει ε, innovation μέσα σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα έχει και περιορισμού. Ε, Εμεί, το ότι οι πολυκατοικίε δεν είχαν αφημία ήταν ένα πρόβλημα μεγάλο. Ε, το λύσαμε ε, κάνοντα μια ειδική συμφωνία με τη Wallet που μπορούμε πλέον να φτιάχνουμε του λογαριασμού αυτού ε, πολύ γρήγορα και εύκολα. Ε, αλλά γενικά. Δεν υπάρχει νομοθεσία συγκεκριμένη και είναι κάτι που θα ήθελα να, έτσι, να διαδοθεί, γιατί το κομμάτι των κοινοβουλίων αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και το ότι δεν υπάρχει νομοθεσία, όπω υπάρχει στη Γερμανία, που είναι πολύ συγκεκριμένα πώ λειτουργούν τα κτίρια, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει εξοπιστία και εμπιστοσύνη των ενίκων και των ιδιοκτητών προ τα κτίρια, δηλαδή του υπόλοιπου ιδιοκτήτε, και δημιουργούνται συνεχώ προβλήματα. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι έγινε απολύτως αντιληπτό τι ακριβώς κάνει αυτή η πλατφόρμα και θεωρώ ότι είναι κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Ρινιώτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ και εγώ.